Και τι θα κάνουμε αυτή. Ας έρθει εδώ μαζί μας. Ολυμπία μου, όμορφη και γλυκιά. Πώς είσαι. Μια χαρά. Εσύ δεν μου φταίς, οπότε επειδή δεν χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο μου, το αφήνω εδώ. Θα το αφήσεις. Τι όμορφα χρώματα είναι αυτά. Σήμερα σου έφερα ένα τέλειο θέμα, γιατί έχουμε φύγει από τα χειμωνιάτικα χρώματα και έχουμε πάει σε πιο έτσι ανοιξιάτικα χρώματα. Θα παντρέψουμε τον κόσμο λοιπόν ανοιξιάτικα στο χρώμα του μοβ, αυτού του απαλού μοβ. Του λιλά. Του λιλά. Ναι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν για ένα γάμο σε αυτά τα χρώματα. Θέλω να πάρουμε τα βασικά πράγματα. Τα προσκλητήριά μας, ας πούμε. Πώς θα ήταν ωραία να τα κάνουμε. Τα προσκλητήριά μας σου έχω και εδώ ένα. Για δείξε μου. Να το δεις. Είναι στο χρώμα πάλι το λιλά. Θα ανοίξω. Ναι. Να εξηγήσουμε πρώτα ότι το θέμα μας είναι ένα με country style. Country style. Όταν λέμε country style, εννοούμε που είναι στο θέμα της εξοχής. Για έναν γάμο που είναι στην Ήπεθρο. Και το οποίο το κυρίαρχο χρώμα είναι το λιλά. Στην Ήπεθρο, επειδή με το πράσινο της φύσης δηλαδή ταιριάζει αυτό το μοβ. Ακριβώς, ναι. Είναι αυτό το στυλ. Αυτό έχουμε φέρει και τις κούπες του πρωινού που έχουμε βάλει μέσα στα κουφέτα μας, όχι κανονικά βάζα, που όπως βάζουμε συνήθως. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποτιστήρια γιατί θα είμαστε στην εξοχή. Τώρα είναι για ένα γάμο που θα είναι στην εξοχή. Τώρα βέβαια δεν ταιριάζει ακριβώς. Και έχεις φέρει πολύ όμορφες και εντυπωσιακές μπουκονιέρες. Ναι, αυτή είναι η κλασική με μεταξωτή κορδέλα, από ό,τι βλέπεις. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Ναι, ακριβώς. Η μπομπονιέρα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και άλλες, δηλαδή έχει και αυτό που είναι σαν τσακάκι. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, ακριβώς. Πολύ έξυπνο. Δείτε τι όμορφο το πρωτότυπο. Με λίγα κουφετάκια μέσα. Ή μπορούμε ακόμα να έχουμε βάλει και ένα που να ευχαριστούμε τον κόσμο. Καλούτσικο είναι. Χαρτάκι. Μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Όπως και αυτό μ' άρεσε. Με τι άλλο χρώμα μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό το λιλά, εκτός από το άσπρο. Εκτός από το λευκό, είναι ένα χρώμα το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εύκολα. Δηλαδή, θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με χρυσό και θα δημιουργούσαμε ένα διαφορετικό τελείως θέμα, ένα πιο γκλαμ και βαρύ γάμο. Από την άλλη, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κίτρινο μαζί με το λιλά, το οποίο είναι για ένα πιο παιχνιδιάρικο γάμο. Το κίτρινο, το πάλτο κίτρινο, παστέλ χρώματα, ναι. Ή ακόμα και με γκρι. Ή και γαλάζιο. Όταν λέμε γαλάζιο, εννοούμε το γαλάζιο που, είναι το, που πάει κοντά στο μοβ. Το οποίο είναι πολύ ωραίο και για βάφτιση και θα είναι πολύ ιδιαίτερο χρώμα για μια βάφτιση. Ολυμπία και φυσικά απαραίτητο ρόλο και πρωταρχικό παίζουν τα λουλούδια σε μια τέτοια. Ακριβώς. Σε ένα τέτοιο στολισμό, έτσι. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει τα μιγέ, το οποίο έχουν ένα πάρα πολύ γλυκό άρωμα. Και το είχε χρησιμοποιήσει και η Kate Middleton στην αυτοδέσμη τη. Κέιτ! Όλο μα αντιγράφει αυτό το κορίτσι. Όλο μα αντιγράφει. Είδες τι κάνει. Πώς το λένε αυτό το λουλούδι? Μιγκέ. Θεωρείται όμως ότι είναι και η νηφική ανθοδέσμη για τις νύφες, δηλαδή ότι πολλοί το χρησιμοποιούν για νηφική ανθοδέσμη, γιατί έχει ένα φίνο άρωμα που τους αρέσει τις νύφες να κρατάνε κάτι που είναι ωραίο έτσι να μυρίζει. Βέβαια. Και μετά έχουμε χρησιμοποιήσει τις νερακούλες σε χρώμα πάλι του λιλά. Και οι νερακούλες είναι ωραίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ολυμπία μου. Σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, επειδή την άλλη εβδομάδα είναι Πέμπτη, θα σε έχουμε Αγίου Βαλεντίνου με κόκκινα πράγματα, με κόκκινα, μορφιά, έρωτα και όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.